Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το 2016 υιοθετήσαμε την κοινή διακήρυξη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Τότε, μεσούσης της προσφυγικής κρίσης που επηρέαζε την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου, είπαμε ότι θα επικεντρωθούμε στις διαδικασίες ούτως ώστε να υιοθετηθεί ένα παγκόσμιο σύμφωνο για την ασφαλή, τακτική και ομαλή μετανάστευση. Και ίγκυκεν η ώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε ενώπιόν μας το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας υπό τη μορφή ενός πολιτικού πλαισίου συνεργασίες. Αυτό το πλαίσιο, παρόλο που δεν είναι νομικά δεσμευτικό, θέτει τις βασικές αρχές μας και τις δεσμεύσεις μας για την μετανάστευση και κάνει έκκληση για απτά μέτρα και δράσεις. Υπό αυτή την έννοια θα πω ότι δεν βρισκόμαστε στο τέλος του τούνελ, αλλά στην αρχή μιας διαδρομής. Ο κόσμος μας αλλάζει πολύ γρήγορα. Ανισότητες ανάμεσα στις χώρες αλλά και στο εσωτερικό των χωρών συνεχίζουν να διευρύνονται, ενώ οι προκλήσεις που οδηγούν στην παγκόσμια μετανάστευση εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως και η έλλειψη παιδείας και έλλειψη ευκαιριών, η κλιματική αλλαγή, η παγκόσμια φτώχεια, οι συγκρούσεις συνεχίζουν να σοβούν. Ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, η πληροφόρηση συνεχίζει να διαχέεται με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεί κτήμα πολύ μεγάλων κομματιών του πληθυσμού. Αυτές οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν παγκόσμιες λύσεις. Υπό τη δική μας οπτική γωνία, περί αυτού πρόκειται το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα δώσει στην παγκόσμια κοινότητα ένα σύνολο κανόνων που θα διέπουν την διαχείριση της μετανάστευσης και των αναγκών των μεταναστών, ούτως ώστε να διευκολύνει την ασφαλή, τακτική και ομαλή υποδοχή των μεταναστών, την ασφάλειά τους και να διασφαλίσει και να αντιμετωπίσει γεννησιουργό αιτία της μετανάστευσης και να πατάξει τα εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται στη μετανάστευση. Υπό αυτή την έννοια, αποδεχόμαστε να προστατεύσουμε τις ζωές των μεταναστών και να θέσουμε τις ζωές τους ως την απόλυτη μας προτεραιότητα, να διασφαλίσουμε και να γίνουμε θεματοφύλακες των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να αντιμετωπίσουμε με την δέουσα υπευθυνότητα την παιδική ευαισθησία και το κράτος δικαίου. Η χώρα μου, κυρίες και κύριοι, βίωσε τη μετανάστευση των δικών της πολιτών και είναι και χώρα διέλευσης για μετανάστες που επιθυμούν να φτάσουν σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η Ελλάδα επηρεάστηκε βαθιά από τεράστιες ροές προσφύγων και μεταναστών από το 2015. Ο ελληνικός λαός, παρά τις κακουχίες και τις σκληρές συνθήκες τις οποίες βίωσε, έδειξε πώς πρέπει να φερόμαστε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, βασιζόμενοι στην αλληλεγγύη. Με βάση αυτή την εμπειρία, είμαστε πεπισμένοι, κυρίες και κύριοι, ότι το να κατανοήσουμε όλες τις πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες όλων των χωρών, τόσο των χωρών προέλευσης, όσο και των χωρών διέλευσης και των χωρών στόχων, αποτελεί εκ των όνου κάνεθ προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις παρούσες προκλήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξεπεράσουμε τις διάφορες προσεγγίσεις και να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε την υποχρέωση αλλά και το δικαίωμα να εξομαλύνουμε το φαινόμενο σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα,
Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη μετανάστευση. Χρειαζόμαστε μία πολυπίκυλη και πολύπλευρη αντιμετώπιση επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Έχοντας λοιπόν να αναγνωρίσει όλα τα προηγούμενα, η χώρα μου συνέβαλε στη διαδικασία που μας οδηγεί σήμερα εδώ, στο Μαρόκο, με ένα αυθεντικό συμφέρον και ενδιαφέρον να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Κυρίες και κύριοι, πιστεύουμε ότι τώρα έχουμε πετύχει μια διευρυμένη συμφωνία ως προς το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, το οποίο μέσα από τους στόχους του αποτυπώνει τις προσδοκίες όλων των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών με μια δίκαιη, εξισορροπημένη και συνολική προσέγγιση. Θέλω να επιβεβαιώσω από αυτό το βήμα την δέσμευση της χώρας μου να συμβάλλει τα μάλα στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση ως ένα αποτελεσματικό πολιτικό πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο είναι εκεί για να διευρύνει και να υποστηρίξει τις προσπάθειές μας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Επιτρέψτε μου να κλείσω εκφράζοντας τις πραγματικά ειλικρινείς ευχές μου ώστε οι σημερινές πολιτικές μας δεσμεύσεις να μετουσιωθούν σε απτή δράση και απτά μέτρα προς όφελος όλης της οικουμένης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.